Θετικές είναι οι εξελίξεις για το ανοιχτό θέατρο Πλάτσα, σε ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα και όπως όλα δείχνουν, σε ένα περίπου χρόνο θα παραδοθεί στους πολίτες. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι, διότι εντάχθηκε αυτό το έργο. Ένα έργο που έχει ταλαιπωρηθεί χρόνια τώρα, μιλάμε δεκαετία και που άσχετα με τις οποιασδήποτε προθέσεις, διαθέσεις έχει ο καθένας σε ό,τι αφορά αυτό το έργο, αυτή τη στιγμή είναι προς το τέλος του. Πρέπει να ολοκληρωθεί οπωσδήποτε, διότι μετά την λειτουργία του θα έχει και έσοδα και μάλιστα αρκετά έσοδα ο Δήμος, ανάλογα με τις προοπτικές που θα του δώσει για την συνεχεία λειτουργία του. Πρέπει να σας πω ότι 7 μήνες, 8 αν θυμάμαι καλά λέγεται την ολοκλήρωσή του, αλλά δυστυχώς με τα ελληνικά δεδομένα, ας είμαστε καλά του χρόνου τουλάχιστον, να έχουμε τη δυνατότητα να το λειτουργήσουμε. Και λέω να έχουμε τη δυνατότητα να το λειτουργήσουμε, γιατί είναι και η διαδικασία μετά το πώς θα λειτουργήσει αυτό το μεγάλο έργο. Έχουμε πάρα πολλές ενοχλήσεις από μεγάλους οργανισμούς και από το εξωτερικό, γιατί πραγματικά το έργο αυτό είναι σε μια καταπληκτική θέση. Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην πλατεία του οικισμού της Μάλτας του Σταυροπηγίου. Έτσι, μετά την ένταξη του έργου, ο Δήμος Δυτικής Μάνης προχωράει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπλασή της. Και εκεί εντάξει αυτό το έργο. Είναι η πλατεία της Μάλτας. Είναι μια πλατεία η οποία έχει υποστεί τις διαβρώσεις, τις επιπτώσεις από το ριζικό σύστημα πάρα πολλών δέντρων που υπάρχουν σε αυτή την πλατεία. Χρήζει ανάπλασης και φυσικά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που και αυτή εντάχθηκε σε αυτό το πρόγραμμα και καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα είναι στη δική μας πια αρμοδιότητα να ζητήσουμε από την Επιτροπή την άδεια δημοπράτησης. Καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η ένταξη, αρχίζουν πια οι διαδικασίες. Μία από αυτές είναι να ζητήσουμε την άδεια δημοπράτησης. Από τη στιγμή που μας δοθεί η άδεια δημοπράτησης, ακολουθείται όλη αυτή η διαδικασία των δημοπρατήσεων προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και όσο ταχύτερα γίνεται προκειμένου να υλοποιήσουμε όλα τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί ή όλα εκείνα τα οποία θα ετοιμάσουμε από πλευράς μελετών.